Βροντοφωνάζουμε ότι δεν θα περάσει έτσι αυτό το τερατούργημα. Και το φωνάζουν σήμερα οι εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήρθε σαν έτοιμη από καιρό να κερδίσει άλλο ένα αντεργατικό παράσημο, γκρεμίζοντας ό,τι είχε αφήσει όρθιο η ίδια στην προηγούμενη θητεία της, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Με το νέο νομοσχέδιο, αντί να αντιμετωπιστεί, νομιμοποιείται η μαύρη εργασία, αφού πλέον αυξάνεται ο χρόνος της πολλαπλής απασχόλησης από 8 σε 13 ώρες την ημέρα έως και 78 ώρες την εβδομάδα. Είναι τόσο κοινικοί που το λένε και ξεκάθαρα, πως ξέρουν ότι πολλοί εργαζόμενοι αναγκάζονται να κάνουν και δεύτερη δουλειά για να τα βγάλουν πέρα, και αντί να κοιτάξουν το πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση, την κατοχυρώνουν και με νόμο. Είναι τέτοιο το θράσος τους που βγαίνουν οι κυβερνώντες με πρώτο τον αρχιψεύτη τον Γεωργιάδη και λένε πως με το να έχει δύο διαφορετικούς εργοδότες ο εργαζόμενος αυξάνει, λέει, τη διαπραγματευτική του ισχύ. Τολμάνε δηλαδή και μιλάνε για διαπραγματευτική ισχύ αυτή που μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και τον περίφημο νόμο Βρούτσι Αχτσιόγλου, ναι καλά ακούσατε, της πρώην Υπουργού Εργασίας που βγήκε χθες στα κανάλια και έταζε 35ωρο, κατήργησαν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον κατώτατο μισθό και επέβαλαν τον καθορισμό του με υπουργική απόφαση. Του ξέφυγε σε εισαγωγικά του Γεωργιάδη πως θα νομιμοποιηθεί 16ωρη εργασία, αλλά μετά θυμήθηκε ότι πρέπει να υπάρχουν και 11 ώρες ανάπαυσης και τελικά συμβιβάστηκε με το 13ωρο. Δεν μας λένε όμως, την ώρα που κάνουν οι εργαζόμενοι για να πάνε και να γυρίσουν στη δουλειά τη μετράνε? Την ώρα που κάνουν για να φύγουν από την πρώτη δουλειά και να πάνε στη δεύτερη τη μετράνε? Τελικά ας μας πούνε πόσες ώρες θέλουν να έχει η μέρα, γιατί με τις 24, όσο και να τις μετράμε, τα κουκιά δεν βγαίνουνε. Ο Υπουργός Εργασίας, σε πολλά εισαγωγικά, επανέρχεται λέγοντας πως είναι ελεύθερη επιλογή του εργαζομένου να έχει πολλαπλή απασχόληση. Μάλιστα. Δεν μας λέει άραγε ο Υπουργός του Καπαμά γιατί αναγκάζεται ένας εργαζόμενος να έχει δύο δουλειές? Γιατί δεν του φτάνει ένας μισθός και μία οκτάρη εργασία για να συντηρηθεί? Δεν τολμούν να πουν κουβέντα για το ότι ακρίβεια και ο πληθωρισμός εξαφανίζουν τους μισθούς από τις αρχές του μήνα. Δεν τολμούν να πουν πως έχουμε περίπου 7.000 απολύσεις την ημέρα και πως οι ελαστικές μορφές απασχόλησης δίνουν και παίρνουν σε όλους τους κλάδους, ενώ οι οικονομικές υποχρεώσεις του λαού όλο και ανεβαίνουν. Όταν ζούμε με αυτούς τους όρους, πόση ελευθερία έχουμε άραγε να αποφασίσουμε? Εξίσου εγκληματική είναι και η θεσμοθέτηση των συμβάσεων μηδενικού χρόνου. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι θα κρεμόμαστε πάνω από το κινητό μας τηλέφωνο για να μάθουμε τελευταία στιγμή το αν θα δουλέψουμε αύριο ή το πόσες ώρες θα δουλέψουμε αύριο. Δηλαδή, δεν θα ξέρουμε ούτε τις μέρες και τις ώρες εργασίας μας και φυσικά ούτε το τι μισθό θα παίρνουμε ούτε το τέλος του μήνα, αφού αυτά θα εξαρτώνται από τις ωρέξεις εργοδοσίας. Καταργείται στην πράξη ακόμα και η έννοια του ελεύθερου χρόνου, αφού δεν θα ξέρουμε αν και πότε θα μπορέσουμε να ξεκουραστούμε, να ψυχαγωγηθούμε, να περάσουμε χρόνο με την οικογένειά μας. Μιλάμε για μια αθλειότητα βγαλμένη από τα πιο τρελά όνειρα των βιομηχάνων και των επιχειρηματικών ομήλων, που πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να παίζουν τις ζωές μας κορώνα γράμματα για να διασφαλίζουν τα κέρδη τους. Και επειδή αυτοί οι κακομύριδες εργοδότες δεν έμειναν ικανοποιημένοι μόνο με αυτά, η κυβέρνηση χώρεσε στο ίδιο νομοσχέδιο και την τυπική κατάργηση του πενθήμερου με καθιέρωση της εξαήμερης εργασίας, αλλά και την απασχόληση της Κυριακές και της Αργίας σε περισσότερους κλάδους, ούτως ώστε ένας φουκαράς ιδιοκτήτης μιας βιομηχανίας τροφίμων να μπορεί με τον ίδιο μισθό και το ίδιο προσωπικό να κρατάει τη βιομηχανία του ανοιχτή 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Και από αυτό εδώ το βήμα, αλλά και από κάθε συγκέντρωση σε όλη τη χώρα το προηγούμενο διάστημα, είχαμε πει πως το δίλημα είναι τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Και για όποιον καλοπροαίρετο ακόμα δεν είχε βγάλει τα συμπεράσματά του, το νέο νομοσχέδιο έρχεται να του διαλύσει τις αυταπάτες. Γιατί αποδεικνύεται περίτρανα πως κυβέρνηση και εργοδοσία αδιαφορούν για τις ζωές μας.